Και τηλεοπτικά την εικόνα από τον Καρέα που έχουμε, την παίρνουμε αυτή την ώρα, γιατί φωτιά πραγματικά οι φλόγες γλύφουν σπίτια, αγγίζουν σπίτια, έτσι, και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Φαίνεται εδώ, φαίνεται και στην εικόνα πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ναι, εκεί βρισκόμαστε. Δεν είναι χαμένα στο δάσος κάπου. Ναι, εκεί Αντώνη μιλάμε για... Ακριβώς, εκεί μιλάμε για το τέρμα της οδού Κυρσού, από εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εκεί υπάρχουν σπίτια, όντως από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Βλέπετε και τους ανθρώπους που είναι πάνω στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Τους λένε να κατέβουν κάτω, τις εγκαταστάσεις που έχει κάνει η πυροσβεστική και σβήνει και η αστυνομία εκεί προφανώς για να εκενώσει τα σπίτια που υπάρχουν. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι μεγαλύτερο το μέτωπο από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά. Α, εδώ βλέπουμε, βλέπεις Αντώνη, που μπαίνουν μέσα για να προφανώς για να πούν στον κόσμο να βγει έξω από το... Α, βγάλω, απομακρύνουν, γιατί όταν είναι τόσο κοντά η πυρκαγιά, μόνο πυροσβέστες μπορούν να τη χειριστούν. Δεν είναι να μείνουν άνθρωποι στα σπίτια αυτά εκεί πέρα μέσα. Ναι, ανά πάση στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Σωστά, και επειδή δες προηγουμένως είδαμε στην εικόνα μας κάποιον κάτοικο να βρίσκεται στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτίριου, από το οποίο είδαμε προηγουμένως να βγαίνει μαύρος καπνός από την πίσω πλευρά. Βλέπεις ότι μπήκαν μέσα. Να το τους φωνάζουν κατεβείτε. Ακριβώς. Και αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε τώρα από τον ημιτό, από το σημείο το οποίο φλέγεται. Ισχυρό άνεμο και εδώ, 7 από φόρ, γύρω στα 6-7 από φόρ σίγουρα στην Αττική αυτή την ώρα. Και αύριο θα έχουμε 9 στην Αττική, Αντώνη. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δυνατή η πυρκαγιά. Είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά. Το λένε και από το κέντρο επιχειρήσεων εδώ που βρισκόμαστε οι πυροσβέστες. Και θα ενισχυθεί και με περισσότερη ενέργεια μέσα και με περισσότερη επίγεια μέσα. Αυτό πάντως που θέλουν να κάνουν σε πρώτη φάση είναι αυτό. Να πούν στον κόσμο, αυτό που βλέπετε. Να μπαίνουν οι αστυνομικοί ακριβώς. Έχουν δώσει εντολή, ακριβώς. Έχουν δώσει εντολή στους αστυνομικούς να μπαίνουν μέσα στα σπίτια και να βγάζουν όλο τον κόσμο που είναι μέσα στα σπίτια. Το πρώτο είναι αυτό, να μην έχουμε καμία απώλεια ανθρώπινη προς Θεού. Πρέπει να απομακρυνθούν, να ακούσουν όλοι τις οδηγίες κατά γράμμα. Όταν μιλάει η πυροσβεστική και η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να ακούν όλοι. Δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση. Ναι, δεν πρέπει να υποτιμάται η πυρκαγιά. Ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και οι πυροσβέστες λένε ότι καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι όλοι θέλουν σε αυτές τις περιπτώσεις να τρέξουν, να βοηθήσουν, να κάνουν ό,τι μπορούν. Πρέπει όλα όμως να γίνονται με γνώση της πυροσβεστικής και αφού η πυροσβεστική έχει δώσει το πράσινο φως για να κινηθεί οποιοδήποτε πολίτης και να κάνει ακριβώς αυτό που θα του πούνε οι πυροσβέστες. Βλέπουμε εδώ την εικόνα, πρέπει να είναι οι φλόγες πίσω ακριβώς από τα σπίτια. Βλέπουμε τον καπνό όπως ξεπηδά στην πλάτη των σπιτιών ακριβώς αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τέντες ανοιγμένες, υπάρχουν προφανώς έφλεκτα υλικά τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να παραδοθούν στις φλόγες. Δεν είναι να την υποτιμήσει κανείς. Βλέπετε, εδώ βλέπουμε τις φλόγες κανονικά ακριβώς, στα σπίτια. Πέτυχε φωτιά το σπίτι. Εδώ βλέπουμε φωτιά στα σπίτια κανονικά. Και βέβαια, εδώ το να σώσει κανείς την περιουσία και το βιός του περνάει δεύτερο. Το πρώτο είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Να βγουν οι άνθρωποι έξω για να μην κινδυνεύσουν. Βλέπετε που έχουν φτάσει στη. Είδε που καίγεται. Δεν συζητάμε. Καίγεται μπροστά στην κάμερα τα βλέπουμε εδώ πέρα. Κανονικά να καίγονται τα σπίτια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο άνεμος, είπαμε, δεν βοηθά. Αισθάνομαι ότι λέμε το αυτονόητο μήνα Καραμήτρου, αλλά είναι η ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών και των πιλότων. Γι' αυτό και είχαμε και την αναγκαστική προσγείωση στη Λακωνία. Εδώ όμως, στον Καρέα, η κατάσταση φαίνεται πως εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και γίνεται δραματική, διότι βλέπουμε ότι παραδίδονται στις φλόγες σπίτια και σπίτια σε δρόμους. Κανονικά στη συνοικία, όχι σπίτια κάπου χαμένα σε κάποιο δάσο, σε κάποιο πάρκο ή κάτι τέτοιο. Ναι. Βλέπουμε ότι είναι δρόμος κανονικός με σπίτια στη σειρά. Ακριβώς. Εδώ, όπως βλέπουμε, Αντώνη, έχουν πιάσει φωτιά τα δέντρα τα οποία βρίσκονται ακριβώς πίσω από την πολυκατοικία. Και το βλέπετε κι εσείς, ότι έχει επεκταθεί η φωτιά και στο σπίτι. Το βλέπετε. Ελπίζω η εικόνα που βλέπαμε προηγουμένως με τον άνθρωπο που ήταν στην ταράτσα να πρόλαβαν οι αστυνομικοί και να τον έπεισαν να κατέβει. Βλέπουμε ελικόπτερο ή αεροπλάνο είναι αυτό. Ελικόπτερο. Το ελικόπτερο το οποίο μπορεί να κάνει και πιο στοχευμένες ρήψεις. Βλέπετε. Μινά, ελικόπτερα, ναι. Σε κρατάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρω ότι μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ ταυτόχρονα. Τα βγάζεις πέρα την ικανότητα. Οπότε πάμε στο δήμαρχο του Βύρωνα, τον κύριο Γρηγόρη Κατοπόδη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και είναι εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή την ώρα. Είναι μέσα εκεί με τους ανθρώπους που αγωνιούν δηλαδή. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Θα μας πείτε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει, πόσο σοβαρή είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και τι γίνεται στο Βύρωνα? Η κατάσταση είναι σοβαρή γιατί η φωτιά είναι πολύ κοντά σε σπίτια. Βλέπουμε είναι πολύ κοντά σε σπίτια, υπάρχουν επίσης δυνάμεις βέβαια. Καίγονται σπίτια. Έχει πολύ καπνό και αυτό δυσκολεύει και δημιουργεί μεγάλο πανικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Κινδυνεύουν όμως και σπίτια, γιατί αυτή τη στιγμή τα δύο μέτωπα
και από τη μία πλευρά και από την άλλη προσεγγίζουν σπίτια και είναι δύσκολο. Η κατεύθυνση του ανέμου, εσείς είστε εκεί, η κατεύθυνση του ανέμου δικαιολογεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία. Έρχεται η φωτιά προς τα σπίτια. Όχι, δεν έρχεται από τα σπίτια, προσεγγίζει προς τα σπίτια. Έχετε γιατί... προς τα σπίτια, έχετε προς τα σπίτια η φωτιά. Ναι, βέβαια. Πηγαίνει προς τα σπίτια, ναι. Αλλά είναι, γιατί είναι βόρειος ο άνεμος και πηγαίνει προς νότο. Καταλάβατε. Βεβαίως. Και μπαίνει όλος ο καπνός, είναι μέσα στον καρέ αυτή τη στιγμή, έχει δημιουργήσει μεγάλο πανικό. Ελπίζω, γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή οπτική επαφή και δεν μπορώ να προσεγγίσω τα σημεία. Δυστυχώς, εμείς βλέπουμε σπίτια που παραδίδονται στις φλόγες αυτή τη στιγμή. Τι να σας πω, η εικόνα είναι. Μάλιστα. Αποκαλυπτική. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Επιδέχεται... Αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι από την πλευρά της Παύλου Μελά, μάλλον. Ναι. Από την πλευρά τη νότια του Καρέα. Έχουμε σπίτια που καίγονται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Είναι εκεί πυροσβεστικοί. Προσπαθούν οι άνθρωποι πυροσβέστες. Δίνουν μάχη. Ναι. Αλλά ναι. Φαίνεται ότι τους ξεπερνά πραγματικά. Γιατί έρχεται από το δάσος. Είναι μεγάλος ο αέρας. Είναι πολύς ο αέρας. Είναι πολύς ο άνεμος. Έτσι, πολύ ισχυρός ο άνεμος. Ναι, δυνάμεις ναι, πυροσβεστικές ναι. Βλέπετε γύρω υπάρχουν δυνάμεις, έτσι. Όχι, υπάρχουν δυνάμεις, είναι πολλές όμως, πολλά τα σημεία που μπορεί να προσεγγιστεί η φωτιά, αλλά δεν μπορεί να είναι και παντού οι άνθρωποι. Αεροπλάνα δεν έχουμε, αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ελικόπτερα τώρα βλέπουμε εμείς στις τηλεοπτικές εικόνες, εδώ ένα ελικόπτερο που επιχειρεί πλέον. Ναι. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σε σπίτια, βέβαια το ελικόπτερο δεν μπορεί να ρίξει νερό σε κατοικημένη περιοχή σε σπίτια. Αυτό δεν γίνεται. Προφανώς δεν είναι εκεί, θέλει πήγε δυνάμεις, μόνο πήγε δυνάμεις. Λοιπόν. Σας αφήνω για να μπορέσω να δω και εγώ τι θα κάνω. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, και καλά κουράγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος του Βύρωνα, ο κύριος Γρηγόρης Χατοπόδης. Πάμε και στην Αλεξία Τασούλη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή μας. Ενώ παρακολουθούμε διαρκώς εικόνες από εκεί, από τον Ιμητό, την περιοχή του Βύρωνα, του Ιμητού, που δυστυχώς σπίτια καίγονται μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Τα βλέπουμε. Αλεξία, έχουμε και από το Υπουργείο Άμυνας.